Λοιπόν, αυτό να πάω λίγο στη Στέλλα, παιδιά, να ακούσω δική της άποψη. Στέλλα, αυτό που έχω να σχολιάσω εγώ για σένα είναι ότι απέφυγες απόψε ψηφοφορία φωτιά. Δεν ήθελα, εγώ ψήφισα τη Μαριαλένα, δεν ήθελα να ψηφίσω τη Σταυρούλα γιατί παρόλο που με απογοήτευσε η κίνησή της και δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, εγώ προσωπικά η Ρία να ήταν εδώ και να μην πετύχαινε κανένα στόχο θα ήταν η πρώτη μου επιλογή, γιατί και να νικούσαμε και να χάναμε θα ήθελα να ήμασταν μαζί στην καλύβα, να κλαίγαμε, να γελάγαμε μαζί. Πάει αυτό. Δεν ψήφισα τη Σταυρούλα γιατί ακόμα τη νιώθω, παρόλο την επιλογή της, τη νιώθω, αυτό που είπα στην κάλπη δηλαδή, τη νιώθω μπλε ομάδα. Οπότε ήθελα να στηρίξω την μπλε ομάδα Ηλία, Μάριο και Σταυρούλα και δεν είχα άλλη επιλογή. Ο Σάκης εννοείται, εγώ προσωπικά δεν τον ψηφίζω, γι' αυτό πήγα στην Μαριαλένα. Τώρα από εκεί πέρα αυτό που γίνεται, Γιώργο, βλέπουμε ότι το παιχνίδι είναι τέρμα στρατηγικό. Έχουν ξεκινήσει, το αγωνιστικό έχει πάει περίπατο, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, συμφωνώ απόλυτα. Και έρχονται και χειρότερα.